χαρακτηρίζεται ως ο αφανής αθόρυβος ήρωας της υπαίθρου που εργάζεται σκληρά και κάτω από αδίξωες συνθήκες, χωρίς όμως να αμείβεται ανάλογα με τον κόπο της. Ο λόγος για την Ελληνίδα αγρότησα, η οποία αν και σκληρά εργαζόμενη, νιώθει αδικημένη. Ο πρωτογενής τομέας είναι καλός να τον δουλεύεις, αλλά να αμείβεσαι όμως. Να μην είσαι αδικημένος, να μην είσαι ρηγμένος πάντα και άλλοι να παίρνουν τη μερίδα του λέοντος. Ο τηλεοπτικός φακός συνάντησε 75χρονη λευκοθέα αγρότησα από τις Αρχάνες. Το αγαπώ, γι' αυτό βρίσκομαι και συνέχεια μέσα στα μπέλια και στην περιουσία που έχουμε κάνει. Αυτό ξεκινήσαμε, αυτό συνεχίζουμε και σε αυτό τελειώνουμε. Όνειρο ζωής. Ναι, βέβαια. Έχεις ένα αντίκρισμα σε ό,τι δύσκολο και να σου τύχει. Σε ηλικία 9 ετών εξασφάλισε το πρώτο της μεροκάματο, ενώ το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να αγοράσει παπούτσια. Ήθελα να τα κρατήσει η μαμά μου να πάει να μου πάρει παπούτσια, γιατί δεν είχαμε. Τότε σε φορούσαμε κάτι, τα τσόκαρα που έχουμε τώρα, τότε θα λέγαμε φελουκάκια. Από το 55 μέχρι το 70 δεν υπήρχαν αυτοκίνητα και μηχανήματα. Μόνο είχαμε τα γαϊδουράκια. Με το γαϊδουράκι φεύγαμε από τις Αρχάνες και κατεβαίναμε στο Καρνάρι, λέγεται, απέναντι η περιοχή, και πηγαίναμε με τα πόδια. Στην ηλικία των 21 ετών γνώρισε το σύζυγό της και δημιούργησε οικογένεια. Δουλεύει σκληρά από τα νέα της χρόνια μέχρι και σήμερα. Τα αμπέλια και οι ελιές είναι όλη της η ζωή. Είναι ό,τι καλύτερο να είσαι σε δική σου περιουσία. Δεν υπάρχει. Να την αγαπήσεις και να την δουλεύεις όπως θέλει η γης, γιατί όταν την κοροϊδέψεις δεν σου αποδίδει τίποτα. Ως αγρότησα, νοικοκυρά, μητέρα και γιαγιά αναφέρεται στη συμβολή της γυναίκας στην αγροτική παραγωγή, στις δυσκολίες και προκλήσεις και με τον αγώνα να είναι συνεχής με φόντο και τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Που μας έχουν χτυπήσει πάρα πολύ φέτος. Ο καύσωνας, και άμα θέλετε να πάμε να σας το δείξουμε, να δείτε πώς ήταν ζωντανά τα σταφύλια, ήταν σε καλή κατάσταση. Και τώρα είναι σαν να τα έχεις βάλει στο φούρνο και τα έχεις φουρνίσει και τα έχει βάλει η ζέστη. Σύμφωνα με στοιχεία, οι αγρότησες κατέχουν μόλις το 12% της αγροτικής έκτασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα σχέδια βελτίωσης, μόνο το 26% ήταν αιτήσεις αγροτησών. Γυναίκες ήταν το 29,33% των αιτήσεων νέων γεωργών. Ενώ οι Ελληνίδες αγρότησες που στηρίζονται από την εξισωτική ενίσχυση είναι το 40% του συνόλου των ενισχυόμενων. Εμείς βοηθάμε και, ναι, και δεν μας το ανταποδίδουν και σε πολλές περιπτώσεις αυτό που κάνουμε. Ναι. Αλλά το κάνουμε.